Πάμε τώρα στο μακρινό Σικάγο, κυρίες και κύριοι, και μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Ματαράγκα, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Απανταχού Αποδήμων Ελλήνων, που εκπροσωπεί 7,5 εκατομμύρια Έλληνες σε όλη την γη, 7,5 εκατομμύρια απόδημους Έλληνες σε όλη τη γη. Είναι πρόεδρος της Επτανησιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και πρόεδρος Ομοσπονδίας των Ελληνικών Σωματείων του Ιλινόης. Μαζί του ο Διονύσης Δρόσος, πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ζακυνθίων στο Σικάγο, και ανάμεσά τους η πανέμορφη Αθηνά Κλάδη Ξηφίτα. Να σας καλησπερίσουμε από τη Ζάκυνθο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το έτος. Σε λίγα λεπτά, κύριε Ματαράγκα, αλλάζουμε το χρόνο στη Ζάκυνθο, στην Ελλάδα. Αλλάζει, μπαίνει καινούρια χρονιά. Εσείς εκεί είστε ακόμα μεσημέρι. Τι έχετε για απόψε, τι θα κάνετε απόψε? Κάνουμε ορισμένες προετοιμασίες. Σε λίγες ώρες θα έχουμε και εμείς, θα έχουμε μουσική από τον Δημήτρη Μαρίνο, Ζακύνθιος. Ο πρόεδρος δίπλα μου είναι, όπως είπατε, ο κύριος Δρόσος. Έχουμε πολλά νέα και όμορφα παιδιά, όπως η Αθηνά και όλα παιδιά. Όλοι σήμερα προετοιμαζόμαστε για να γλιτήσουμε τον ερχομό του καινούριου χρόνου και να αποχαιρετήσουμε τον παλιό, τον γέρικο χρόνο που θα φύγει σε λίγο. Κύριε Δρόσο, δύο λόγια για το πώς θα περάσετε απόψε τη βραδιά οι Έλληνες, οι ομογενείς μας. Απόψε θα έχουμε ένα από τα καλύτερα Ζακυνθινά γλέντια. Και όπως και στη Ζάκυνθο θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, όπως και πέρυσι. Και μαζευόμαστε αρκετοί εδώ δηλαδή, που μπορούμε να τα σκεδάσουμε Ζακυνθινά. Και να συμπληρώσω, κόβουμε και βασιλόπιτα. Σε κάθε τραπέζι κόβεται και βασιλόπιτα. Συνεχίζουμε αυτό το καθιερωμένο του Ζακυνθινό. Συμμετοχή υπάρχει, τι περιμένετε για απόψε? Υπολογίζουμε γύρω στους 250 άτομα. Θα έχουμε τον Δημήτρη, τον Μαρίνο μουσική, που θα μας πει και καντάδες και διάφορες μουσικές δηλαδή, που ξέρουμε να γλεντήσουμε. Να γλεντήσουμε Ζακυνθινά και ελληνικά πάνω απ' όλα. Μπράβο, μπράβο. Αθηνά, θα ξεκινήσουμε από σένα. Θέλουμε τις ευχές σου για το 2014. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και με υγεία. Κύριε Κλάδη, κύριε Δρόσο μάλλον, κύριε Δρόσο, η Αθηνά η Κλάδη, κύριε Δρόσο, τις δικές σας ευχές, εμείς αλλάζουμε το χρόνο σε πολύ λίγη ώρα, εσείς λίγο μετά, τις δικές σας ευχές. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά, και έχω και στην αδερφή μου και στα νύψια μου κάτω και σε όλους τους φίλους και συγγενείς. Καλή χρονιά. Κύριε Ματαράγκα, Βασίλη μας, μάλιστα, τις ευχές σας. Αγαπητέ μου Σπύρο, αρχικά θέλω να αναγνωρίσω, δίχως να χάσω τίποτα, να αναγνωρίσω το έργο και την προσφορά που κάνετε διαμέσου του σταθμού σας, που έχετε κάνει μια φοβερή εργασία και μας φέρνετε, που αγωνίζεστε, ο μόνος που αγωνίζεται και έχετε μια συνεχή επαφή με τον απόδημο ελληνισμό. Είναι τιμή και χαρά μας που είστε ακόμα ιδιαίτερα Ζακύνθιος, όπως και εμείς που αγαπάμε την πατρίδα μας. Θα ήθελα λοιπόν διαμέσου του διαδικτύου σας να μεταφέρω το χαιρετισμό μου στα αδέρφια μας στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία, Αφρική, σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σε όλη μας την πατρίδα, στους Εφτανισιώτες, όλους τους Εφτανισιώτες, Ζακύνθιους και κυρίως Κεφαλονίτες, που όπως λέγεται το τραγούδι, αυτά τα τέσσερα νησιά στολίζουν την Ελλάδα. Λοιπόν, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και την Ελλάδα. Θέλω να αφήσω λοιπόν από τα βάση ψυχής μου υγεία, αγάπη, ευδημερία, ευτυχία σε όλους, και ό,τι δεν μας εχάρισε το 2013 να μας το δώσει ο καθημερινό μας, ό,τι υποθούμε το 2014. Και πάλι θέλω να πω ένα πράγμα κλείνοντας, το 2014, και να το επισημάνω σε όλους τους Ζακυνθίους, ότι το 2014 έχει προγραμματιστεί να γίνει το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο απανταχού Ζακυνθίων της 2022 Αυγούστου. Έχουμε λοιπόν και πάλι χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη, και ελπίζουμε και προσευχόμαστε όλοι να φύγει η πατρίδα μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει, και του χρόνου να ξανάρθει η πατρίδα μας σε αυτές τις ωραίες και ήρεμες μέρες που είχαμε. Γιατί η πατρίδα μας έχει όμορφα μέρη. Όταν όμως η πατρίδα μας, τα αδέρφια μας υποφέρουν, όλοι πονάμε. Κύριε Ματαράγκα, είστε στη θέση ως
μέλος αυτού του μικρού συμβουλίου απανταχού από Δήμων Ελλήνων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, να εκπροσωπείτε 7,5 εκατομμύρια Έλληνες της ομογένειας. Για αυτούς, τι θα θέλατε να ευχηθείτε? Θέλω να πω ότι πρώτα ο δημοσιολογισμός πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα, ότι η μητέρα πατρίδα μας χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι. Διότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά και για εμάς εδώ στο εξωτερικό που ζούμε, αλλά πιο πολύ στην πατρίδα μας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να ενωθούν αυτά τα 7,5 εκατομμύρια απόδημοι Έλληνες, όπως σωστά είπατε ότι είμαστε 14 άτομα ψηφισμένα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να αντιπροσωπεύσουμε τα 7,5 εκατομμύρια απόδημου ελληνισμού. Αλλά είναι δύσκολο, όπως ξέρετε, ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες γενικά είμαστε δύσκολοι. Είναι ένας λαός, δύσκολο κυβέρνητος, δύσκολο, πώς να το πούμε, δεν υπάρχει καλή συνεργασία. Πρέπει να περάσουμε αυτό και να υπάρχει ενότητα και αγάπη, τίποτα άλλο. Γιατί χρειαζόμαστε την ενότητα, χρειαζόμαστε να ξαναβρούμε τις ρίζες μας και να πάμε πίσω στη γενιά μας. Αυτή είναι η γενιά μας, το DNA μας. Πρέπει να έρθουμε στις βάσεις μας, στις ρίζες μας. Και εμείς εδώ που είμαστε έξω, αλλά και αυτοί που είναι στην Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουν ότι μην περιμένουμε βοήθεια από κανέναν. Εμείς ήδη πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, πρέπει να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας, τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, τα αδέρφια μας. Αυτή είναι η παράκληση που κάνω κάθε μέρα, αυτό πιστεύω. Και πιστεύω ότι θα το καταλάβουμε. Πρέπει να ενωθούμε και να δουλέψουμε ενωμένοι. Χρόνια πολλά και από εμάς. Και η δική μας ψυχή και η καρδιά είναι μαζί σας. Πάντα θα είναι μαζί σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές, για όλα αυτά τα οποία μας είπατε λίγη ώρα, λίγα λεπτά πριν αλλάξουμε το χρόνο στην Ελλάδα. Χρόνια, να περάσετε χρόνια καλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Οτιποθείτε.